Και από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ και στην ομάδα της Αναγέννησης, η οποία το προηγούμενο Σάββατο με τη νίκη της επί του Όφη σφράγισε την ανανέωση της παραμονή της στην κατηγορία, στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Θα υποδεχθούμε λοιπόν μέσω σύνδεση Skype τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μύρωνα Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην Κρήτη σήμερα και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, από το γεγονός δηλαδή της νίκης επί του Όφη και της ανανέωσης της παρουσίας στην ομάδα στη δεύτερη εθνική. Μια ανακούφιση φαντάζομαι για το συγκρότημά σας. Ναι, σίγουρα. Μια σπουδαία νίκη που μας εξασφάλισε και μαθηματικά ότι η ομάδα και του χρόνου θα βρίσκεται στην National League 1. Όσο μάλλον με ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, ένα τοπικό ντέρμπι με την άλλη ομάδα του Ηρακλείου, την ομάδα του Όφη. Πολύ σωστά. Κύριε Παπαδάκη, κάνοντας έναν απολογισμό της αγωνιστικής παρουσίας της Αναγέννησης στο φετινό πρωτάθλημα, σε ποια σημεία θα στεκόσασταν? Κάνοντας έναν απολογισμό, μπορώ να πω ότι η χρονιά κλείνει ιδανικά. Από τη στιγμή που ήταν η πρώτη μας παρουσία στη κατηγορία, νομίζω οι εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει, το πρόσωπο που έχουμε βγάλει προς τα έξω, πανελλαδικά, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ομάδα από την πρώτη μέρα μέχρι ακόμα έχουμε άλλη μια αγωνιστική, παρουσίασε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Νομίζω έκανε πορεία πρωταθλητισμού σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία, με υψηλές απαιτήσεις, με πάρα πολύ καλούς παίκτες, πάρα πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ καλούς προπονητές. Νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό. Παρόλα τα προβλήματα που είχαμε από την πρώτη μέρα, από την προετοιμασία, μέχρι ακόμα και τώρα αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, σίγουρα ο στόχος μας ήταν λίγο πιο υψηλός. Θα μπορούσαμε να τον έχουμε καταφέρει αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί ή λίγο πιο σταθεροί. Αλλά νομίζω κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η παθενική μας παρουσία στην κατηγορία, όπως είπα και πριν, μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτό το θετικό πρόσημο. Πάντως να πούμε ότι ομολογουμένως ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και το γεγονός πιστοποιεί τόσο το ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η εξάδα στο σύνολό της βέβαια που θα λάβει μέρος στα play-off του πρωταθλήματος στη συνέχεια και σε ό,τι αφορά την παραμονή, έτσι ήταν πολύ λεπτές ισορροπίες μέχρι και το τέλος. Πραγματικά έτσι όπως το είπατε, από την πρώτη μέρα, από την πρώτη αγωνιστική, ακόμα και τώρα κρίνονται τα πάντα και για τα play-off, αλλά και για την κατάταξη στα play-out. Νομίζω το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές, όπως είπα και πριν. Δεν υπήρχε κάποιο ξεκάθαρο φαβορί. Όλες οι ομάδες έχουν κερδίσει σχεδόν όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που δεν καταφέραμε να είμαστε στα play-off, έχουμε κερδίσει, αν εξαιρέσει τρεις ομάδες, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουμε κερδίσει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και αυτό κάνει μόνο καλό στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, της National League 1 και παίρνουμε αισιόδοξα μηνύματα και για το μέλλον. Έχετε. Γιατί τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το επίπεδο λίγο είχε πέσει. Είχε πέσει, παρουσία ωστόσο καλών παικτών και ομάδων ανταγωνιστικών σίγουρα έχει ανεβάσει υψηλά τον πήχη. Και η Αναγέννηση ωστόσο, κύριε Παπαδάκη, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να απασχολήσει δημιουργώντας έτσι θετικές εντυπώσεις με τη συνεχή ανωδική πορεία της στα πρωταθλήματα και με τη φετινή βέβαια ανταγωνιστική παρουσία της σε ένα υψηλού επίπεδο, όπως είπαμε, πρωτάθλημα. Ο πήχης πού τίθεται και σε ό,τι αφορά τη συνέχεια? Ναι, πραγματικά νομίζω έχουμε πάρει την αναγνώριση από όλες τις ομάδες που έχουμε παίξει. Νομίζω τα τελευταία χρόνια, όπως είπατε και εσείς, η πορεία που έχουμε κάνει είναι εκπληκτική. Έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Μέσα σε δύο χρόνια έχουμε δύο συνεχόμενες ανόδους. Και στην παρθενική μας παρουσία σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι έχουμε πάει εξαίσια. Νομίζω ότι η Αναγέννηση έχει δείξει ότι κάθε χρόνο θέλει να παρουσιάζεται ακόμα και καλύτερη, όχι μόνο στο αγωνιστικό, αλλά και εξωαγωνιστικά. Νομίζω και οι άνθρωποι οι ίδιοι κάθε χρόνο θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν αναγνωρίσει την προσπάθεια που κάνουμε. Αν κάποιος παρακολουθεί την ομάδα μας, αν έρθει σε ένα αγώνα,
να μας παρακολουθήσει, θα δει ότι αυτό που ενδιαφέρει εκτός το αγωνιστικό κομμάτι είναι να έχουμε ένα πρόσωπο προς τα έξω, το οποίο να παρουσιάσει υγεία, να προσελκύει νεαρό κόσμο, οικογένειες, παιδιά στο γήπεδο, να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και νομίζω είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο για τη συνέχεια. Νομίζω το φετινό πρωτάθλημα μας έχει δώσει τρομερές εμπειρίες και στο κομμάτι το αγωνιστικό και εξαγωνιστικά. Οπότε θεωρώ ότι κάθε χρόνο η ομάδα θα παρουσιάζεται ακόμα και καλύτερη. Mm-hmm. Πάντως, σίγουρα έχετε καταφέρει πολλά σε αυτό το επίπεδο που μόλις αναφέρατε, σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση του κόσμου και των οικογενειών στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό σίγουρα σας πιστώνεται ως οργανισμός γενικότερα. Θέλω πάντως να κάνουμε μία αναφορά και στο γεγονός ότι το Ηράκλειο, γενικότερα η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, διαθέτει δύο ομάδες στην κατηγορία, και αναφέρομαι βέβαια και στον Όφη, τον αντίπαλό σας εντός εισαγωγικών, φαντάζομαι, το περασμένο Σάββατο. Όφη, ο οποίος, να πούμε στους τηλεθεατές ότι μάχεται για την είσοδό του στα play-off, δεν αρκεί η νίκη το Σάββατο επί του Πρωτέα Βούλας, εξαρτάται και από άλλα αποτελέσματα. Θέλω και ένα σχόλιο για τον Όφη Coach. Πραγματικά, έτσι ακριβώς όπως θα είπατε είναι. Νομίζω ότι και μόνο που έχουμε δύο ομάδες σε αυτό το επίπεδο είναι σπουδαίο για το κριτικό μπάσκετ. Ανταγωνιστές και συναγωνιστές είμαστε μόνο εντός των γραμμών. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στην ομάδα του Όφη. Νομίζω ότι έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία και η ομάδα του Όφη στο φετινό πρωτάθλημα. Και μακάρι να καταφέρει με νίκη το Σάββατο να έρθουν τα αποτελέσματα έτσι όπως τα θέλει, να μπει στα play-off. Γιατί νομίζω το αξίζουν και τα παιδιά, το αξίζουν και οι προπονητές και όλο το σωματείο του Όφη. Ένα σπουδαίο σύλλογο. Και μόνο καλό μπορεί να κάνει στο κριτικό μπάσκετ και να έχουμε και μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Νομίζω ο ανταγωνισμός μεταξύ μας, μόνο που καλό μπορεί να κάνει, να ανεβάσουμε το επίπεδο τόσο αγωνιστικά, τόσο εξαγωνιστικά, οι παράγοντες μεταξύ μας και οι προπονητές να έχουμε μία σχέση η οποία να μπορούμε να έχουμε μία επαφή και να συζητάμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το προϊόν. Και νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μπορεί όλο το χρόνο, όπως είπα και πριν, να είμαστε σε διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικούς στόχους ίσως, αλλά εκ του αποτελέσματος θέλουμε όλες οι ομάδες, όλες οι κριτικές ομάδες, όχι μόνο Όφη που είναι στη Β' Εθνική, αλλά και το Ηράκλειο που είναι στη National League 2. Τα Χανιά δυστυχώς δεν τα καταφέρανε να παραμείνουν στην κατηγορία και ακόμα του χρόνου να έχουμε περισσότερες ομάδες και πιο ανταγωνιστικές. Σωστά. Φαίνεται να έρχεται και ο Εργοτέλης από κάτω. Δεν θέλω να σταθούμε στο παιχνίδι της ΦΕΑ, το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, όπου θα πάτε χωρίς άγχος πλέον. Θέλω όμως να κλείσουμε έτσι αυτή τη συζήτησή μας με μία αναφορά στο σπουδαίο Παντελή Μαραγκάκη, ο οποίος ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Θέλω να μου πείτε δύο σχόλια για αυτόν τον παίκτη που γύρισε στην ομάδα και έβαλε πραγματικά το δικό του λιθαράκι σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία της αναγέννησης. Ναι. Καταρχήν εννοείται ότι θα πάμε στο παιχνίδι με τη ΦΕΑ χωρίς άγχος, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε το παιχνίδι και να κλείσει η χρονιά ιδανικά. Από εκεί και πέρα, για τον Παντελή, τι να πρωτοπώ τώρα εγώ. Νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Παντελής και όλη η οικογένεια του Παντελή, η οικογένεια Μαραγκάκη, ο πρόεδρος που είναι ο μπαμπάς του Παντελή, ο Ανδρέας που είναι ο συνεργάτης μου, άμεσος συνεργάτης μου στον πάγκο, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος ονειρεύτηκε αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής. Είχε πάρει μία απόφαση πριν μερικά χρόνια, γιατί ο Παντελής έπαιζε σε υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, να αποσυρθεί από αυτό το επίπεδο και αποφάσισε όμως να γυρίσει στην ομάδα του τόπου του, στην ομάδα που ξεκίνησε τον μπάσκετ και να ξεκινήσουν από την αρχή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ομάδα της αναγέννησης δεν είχε ιατρικό τμήμα για πάρα πολλά χρόνια. Να ξεκινήσουν από την αρχή, βήμα-βήμα, σταθερά και να κάνουμε όλη αυτή τη χρονιά, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε περάσει, όλες αυτές τις επιτυχίες, όλες αυτές τις στιγμές που έχουμε ζήσει όλος ο κόσμος της ομάδας και εμείς. Και πραγματικά εγώ έχω και μία ιδιαίτερη σχέση με τον Παντελή, πλέον είμαστε και οικογένεια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι έχει κάνει είναι πραγματικά σπουδαίο. Είναι αναγνωρίσιμο από όλο τον κόσμο, από όλο το κριτικό μπάσκετ.
από όλους τους φιλάθλους, από όλους τους παράγοντες. Μάλιστα. Είχε μία τρομερή καριέρα μπασκετική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε για την ομάδα του τόπου του είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Και σωστά. Το ξαναλέω πραγματικά ότι αν δεν υπήρχε ο Παντελής, αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά που έχει πετύχει η ομάδα. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πραγματικά υποστολή σημαίας για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Να το ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, σε ό,τι και αν κάνει από εδώ και στο εξής. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε με την έναρξη της νέας σεζόν πλέον, οριοθετώντας και τους νέους στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα. Εγώ, επειδή ξέρω και τον Παντελή, για να κλείσω, μπορεί να σταματάει αγωνιστικά από την ομάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει από άλλο πόστο και θα συνεχίσει να βοηθάει την ομάδα για ακόμα καλύτερες μέρες, για ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Ωραία. Και κλείνοντας, πραγματικά να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε και μακάρι και στο μέλλον να τα ξαναπούμε για πολύ όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.